Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο έχουμε guest star τη φίλη μου την Πινελόπη, η οποία θα είναι το μοντέλο μας για σήμερα, γιατί θα σας δείξω μία πρόταση νηφικού μακιγιάς. Έγινε νύφη! Είναι μία έτσι πρόταση για πιο ρομαντικό νηφικό μακιγιάς. Εννοείται πως οι αποχρώσεις είναι πολύ υποκειμενικές. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει εσάς, είτε κάτι πιο ροζ, είτε κάτι λίγο πιο θερμό. Απλά αυτή είναι η δική μας πρόταση. Ελπίζω λοιπόν να σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε λίγη ενυδατική ματιών κάτω από τα μάτια της Πινελόπης για να ενυδατώνονται όσο θα κάνουμε τις σκιές από πάνω. Ενυδατική κρέμα έχουμε βάλει εδώ και ένα μισάωρο περίπου για να έχει απορροφηθεί και στη συνέχεια θα βάλουμε απλά τα primer. Τώρα θα βάλουμε ένα κορέκτορα για να αποχρωματίσουμε λίγο τις δυσχρωμίες στο άνω βλέφαρο. Εγώ ξέρετε ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ τους κορέκτορες από την LA Girl γιατί πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε θα βάλουμε λίγη ποσότητα. Εννοείται ότι αν δεν θέλετε να βάλετε κορέκτορα, μπορείτε κατευθείαν να βάλετε τη βάση ματιών σας. Είτε κάποια διάφανη για να σας κρατήσουν περισσότερο οι σκιές, είτε κάποια με χρώμα που θα αποχρωματίζει κιόλας έτσι την περιοχή γύρω από τα μάτια. Εγώ, επειδή με βολεύει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τον κορέκτορα και τα κονσίλερ, κάνω αυτή την τεχνική, αλλά εννοείται μπορείτε να κάνετε όποια τεχνική σας βολεύει εσάς παραπάνω. Έτσι βάζω ελάχιστη ποσότητα. Το βγάζω και μέχρι εδώ και προσέχω να έχει και σε αυτή την περιοχή. Θα πάω τώρα πάνω από τον κορέκτορα να τοποθετήσω ελάχιστη ποσότητα από κονσίλερ και στη συνέχεια θα το σετάρω κιόλας. Παίρνω λοιπόν μία μπέζ σκιά με ένα έτσι σχετικά φουντωτό πινέλο και πηγαίνω τα μποναριστά και τοποθετώ τη σκιά σε όλο το βλέφαρο. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση για να πάω στην κόνχη μου, η οποία είναι ένα έτσι πολύ απαλό ψυχρό ροζ χρώμα. Και πηγαίνω ακριβώς εδώ στην κόνχη, με πέρα δόθη και στη συνέχεια θα κάνω και κυκλικές κινήσεις. Πηγαίνω με μία μπέζ απόχρωση ακριβώς εδώ πάνω, στα τελειώματα και σβήνω έτσι ελαφρά, να μην έχει έντονες γραμμούλες. Παίρνω λίγη από αυτήν την καφέ έτσι γλυκιά σκιά για να βάλουμε στη γωνία. Όπως βλέπετε χτίζω πολύ σιγά την ένταση, οπότε βάζω έτσι λίγη ποσότητα σκιάς, πηγαίνω σβήνω τα τελειώματα και τις άκρες και στη συνέχεια αν δω ότι θέλω έτσι λίγη παραπάνω ποσότητα, συνεχίζω να προσθέτω. Έχουμε μία αλλαγή πινέλου γιατί είχαμε ένα ατύχημα με το προηγούμενο. Πάλι όμως είναι ένα pencil πινέλο, απλά δεν είναι τόσο μυτερό στην άκρη του. Θα πάρω τώρα ένα καφέ μολύβι, το συγκεκριμένο είναι από τη MAC το Teddy. Θα το λιώσω λίγο έτσι στο χέρι μου, ελάχιστα. Δεν το βάζω στην παλέτα γιατί θέλω πραγματικά να λιώσει με τη θερμότητα. Και πηγαίνω και παίρνω λίγη ποσότητα με ένα έτσι κοφτό πινελάκι για να κάνω μία μικρή γραμμή σύριζα στις βλεφαρίδες της.
Κλείσε. Κλείσε. Λοιπόν, πηγαίνω από πάνω και το σβήνω έτσι ελαφριά. Τώρα με ένα βρεγμένο έτσι flat πινέλο θα πάρω λίγη από αυτήν εδώ την απόχρωση από την παλέτα της Morphe και θα πάω εδώ έτσι απαλά να αφήσω ποσότητα. Πάω ξανά με την καφέ μου σκιά εδώ πέρα για να σβήσω έτσι τις άκρες. Θα πάρω λίγη ακόμα ποσότητα από το μολύβι για να βάλω εδώ ίσα ίσα στην εξωτερική γωνία. Ανοίξε μου λίγο. Το οποίο πηγαίνω και το σβήνω έτσι από εδώ πάνω με το pencil πινελάκι και την καφέ σκιά. Ίσα-ίσα για να μην έχει έντονες έτσι γραμμές. Εννοείται, αν θέλετε εσείς μπορείτε να το κάνετε eyeliner και να το τραβήξετε προς τα έξω. Γυρνάμε και τις βλεφαρίδες. Τώρα για το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε απευθείας τη μάσκαρα της Πινελόπης, αλλά εννοείται ότι αν είστε make-up artist χρησιμοποιείτε κάποια μάσκαρα και disposable βουρτσάκια μίας χρήσης. Μπορείτε να βάλετε αδιάβροχη, καλό δηλαδή είναι να είναι για τη μέρα του γάμου η αδιάβροχη μάσκαρα σε περίπτωση πούμε, που κλάψει, νύφη ή οτιδήποτε, ακόμα και αν ερεθιστούν έτσι τα μάτια, να μην έχουμε θέμα στο να τρέξει η μάσκαρα. Για βλεφαρίδες θα βάλουμε στην Πινελόπη της Demi Wispies, ξέρετε ότι είναι από τις αγαπημένες μου βλεφαρίδες και γενικά για νηφικά μακιγιάζ μου αρέσουν πολύ. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και τουφάκια ή να βάλετε τριάδες και να χτίσετε το αποτέλεσμα ανάλογα με την περίσταση, απλά τώρα επειδή σας δείχνουμε ένα πάρα πολύ έτσι απαλό, ρομαντικό και αέρινο μακιγιάζ, θα βάλουμε αυτή που είναι λίγο πιο έτσι ελαφριά και ρομαντική. Θα πάω να βάλω ελάχιστο eyeliner στην εσωτερική έτσι γραμμή για να το ενώσω με τις βλεφαρίδες και να μην φαίνεται το band. Έχω βάλει λίγη ποσότητα από το gel liner μου εδώ πέρα και έχω πάρει αυτά τα πινελάκια μίας χρήσης, βουρτσάκια, τα οποία είναι πραγματικά φανταστικά για να κάνετε έτσι λεπτές γραμμούλες. Οπότε παίρνω λίγη ποσότητα. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος, σε περίπτωση που δεν θέλετε να έχετε κάνει eyeliner εξ αρχής, να βάλετε τις βλεφαρίδες και απλά από πάνω να περάσετε και να κάνετε λίγο πιο έντονο το μαύρο. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, βάζουμε πρώτο το eyeliner και βγαίνει περισσότερο πιο χοντρή η γραμμή από ό,τι θα τη θέλαμε. Ενώ έτσι την κάνουμε τόσο λεπτή όσο χρειάζεται ώστε να μπουν οι βλεφαρίδες και να μην φαίνεται. Θα πάω να βάλω επίσης λίγο gel eyeliner στην υγρή γραμμή του ματιού από την εσωτερική πλευρά στην πάνω. Και βάζουμε και λίγη μάσκαρα για να ενώσουμε τις ψεύτικες βλεφαρίδες με τις δικές της. Τώρα θα βάλω λίγο από το primer της Smashbox πάνω από την ενυδατική κρέμα που έχουμε βάλει. Βάζω το συγκεκριμένο γιατί η Πινελόπη έχει αρκετά φυδατωμένο δέρμα, ειδικά στο μέτωπο.
λόγω της θεραπείας που κάνει για την ακμή. Οπότε θέλουμε κάτι που απλά να λιάνει έτσι κάπως την όψη του δέρματος και τους πόρους. Περνάμε λίγο από το κορέκτορα της LA Girl που βάλαμε και στην αρχή για να αποχρωματίσουμε έτσι τις δυσχρωμίες κάτω από το μάτι της. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω είναι από την Too Faced, το Born This Way. Θα κάνω μία μίξη μέχρι να βρούμε το χρώμα της Πινελόπης. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα είναι λίγο πιο κόκκινη σε σχέση με το λαιμό της. Ο λαιμός της είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμος, οπότε θα πάμε να ματσάρουμε αυτήν την περιοχή. Στην αρχή φαίνεται αρκετά ανοιχτόχρωμο, γιατί το ματσάραμε με το λαιμό, αλλά στη συνέχεια που θα βάλουμε bronzer και ρούς θα δείχνει τέλειο. Και θα χρησιμοποιήσουμε και το σφουγγαράκι της Πινελόπης. Βάζω λίγο ανοιχτόχρωμα έτσι κονσίλερ. Με ένα πιο μικρό πινελάκι πηγαίνω εδώ για να κάνουμε έτσι υγρά κοψίματα. Το φέρνω μέχρι εδώ περίπου. Θα πάω να σετάρω έτσι ελάχιστα το κονσίλερ με την πούδρα από Laura Mercier, την Translucent Powder. Έχω βάλει ελάχιστη έτσι ποσότητα στο σφουγγαράκι μου. Θα τη διώξω την πούδρα, δεν την αφήνω να κάτσει για να κάνει baking. Και θα πάω να κάνω τα φρύδια της Πινελόπης με την πομάδα από τη Maybelline. Και αφού τελειώσαμε με τα φρύδια, θα περάσω λίγο έτσι διάφανο gel της Art Deco, το οποίο είναι για να τα σταθεροποιήσει. Μετά από ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα για να φορτίσουμε την μπαταρία μας. Και να πιούμε μια πορτοκαλάδα. Ακριβώς αυτό. Συνεχίζουμε με το μακιγιάζ, γι' αυτό μπορεί να βλέπετε έτσι λίγο διαφορετικό το πλάνο ή το φωτισμό. Θα συνεχίσω με τα μάτια για να πάμε να τα τελειώσουμε. Θα βάλω το Wonder Pencil της NYX, το οποίο είναι ένα έτσι πολύ ελαφρύ μπες χρώμα, ίσα ίσα για να δώσει φως στην εσωτερική γραμμή του ματιού. Σε αυτό το σημείο μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε και μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες. Ξέρω ότι πολύ το θεωρείτε must και δεδομένο, ωστόσο εγώ όταν με παίρνει και θέλω το βλέμμα να είναι λίγο πιο ανωδικό, πολλές φορές δεν βάζω στις κάτω βλεφαρίδες, ειδικά αν είναι λίγο πιο έτσι αραιές και λεπτές. Η Πινελόπη βέβαια έχει πολύ πλούσιες βλεφαρίδες, ωστόσο επειδή και αυτή προτιμάει το μακιγιάζ έτσι, χωρίς μάσκαρα από κάτω, δεν θα βάλουμε. Εννοείται αυτό το κάνετε σε συνεννόηση με την πελάτησα, με την ύφη, με τον οποιοδήποτε έχετε να βάψετε. Θα πάρω τώρα λίγη από αυτήν εδώ την απόχρωση. Είναι η Satin Sheets, είναι έτσι μια πολύ ωραία ειρηδίζουσα ροζ απαλή σκιά για να τη βάλουμε σαν highlighter στην εσωτερική γωνία του ματιού. Θα δείτε, δίνει πάρα πολύ ωραίο φως. Και θα περάσω και ελάχιστη έτσι ποσότητα εδώ. Θα περάσουμε τώρα στο bronzer, θα χρησιμοποιήσω από την Arsto Laguna. Θα πάρω ελάχιστη έτσι ποσότητα με ένα δίτριχο πινελάκι. Θα πάμε έτσι περιμετρικά στο πρόσωπο.
Και θα πάμε ακριβώς επάνω εκεί που κάναμε τα υγρά μας κοψίματα και θα αφήσουμε έτσι λίγη ποσότητα. Για ρουζάκι θα κάνω μίξ αυτήν εδώ την απόχρωση μαζί με λίγο από αυτήν εδώ. Η μία είναι λίγο πιο ψυχρή, αλλά είναι ελάχιστα πιο θερμή σε σχέση με αυτήν. Θα πάρω τώρα με το φουντιτό πινελάκι που χρησιμοποιούσαμε λίγη ποσότητα από το ρούζ και θα πάω, κλείσε μου, ακριβώς εδώ πάνω στη κόνχη να το γλυκάνω λίγο. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω αυτό το highlighter από τη Milani στην απόχρωση 03 Sun Glow. Εννοείται όποια απόχρωση και προϊόν δεν έχω αναφέρει θα το έχω και κάτω στο κουτάκι πληροφοριών, οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε. Θα πάω εδώ να αφήσω έτσι ποσότητα πάνω από τα ζυγωματικά. Είναι πολύ όμορφο και διακριτικό το συγκεκριμένο highlighter και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι για νυφούλες. Εννοείται πως εσείς μπορείτε να σετάρετε είτε όλο το πρόσωπο είτε κάποια σημεία που μπορεί να βγάζει περισσότερη λιπαρότητα η κάθε κυρία. Ωστόσο εμείς επειδή έχουμε βάλει το primer για να είναι λίγο πιο έτσι matte το αποτέλεσμα και επειδή το δέρμα της Πινελόπης είναι λίγο αφιδωτωμένο σε κάποιες περιοχές, δεν θέλω να βάλω πάρα πολύ πούδρα και να το μπουκώσω. Θα το αφήσω έτσι, αλλά εννοείται σε νηφικό μακιγιάζ χρειάζεται η πούδρα. Εμείς βέβαια θα βάλουμε και το setting spray, οπότε κάπως έτσι το εξισορροπούμε. Για τα χείλη τώρα θέλουμε κάτι πολύ έτσι απαλό nude, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε από την Aiden το μολύβι στην απόχρωση nude. Καλά, τώρα για κραγιόν ταιριάζει το οτιδήποτε με το συγκεκριμένο μακιγιάζ, επειδή είναι πάρα πολύ απαλά τα μάτια. Μπορείτε να βάλετε και κάτι σε πιο έτσι ψυχρό, σαν πιο μήλο ροζ, είτε και σε κάτι πιο νουντ, ό,τι σας αρέσει εσάς. Εγώ λέω τώρα να κάνω μία μίξη και λέω να πάρω λίγο από αυτό το χρώμα και λίγο από αυτό. Τώρα όταν θέλετε να κάνετε ένα απλό κραγιόν να κρατήσει λίγο παραπάνω, αυτό που μπορείτε να κάνετε αρχικά είναι να έχετε βάλει ένα μολύβι, να το έχετε δουλέψει καλά το κραγιόν στα χείλη και μετά το επόμενο βήμα, αυτό που θα ζητήσω από την Πινελόπη, είναι να πάρει ένα χαρτομάντιλο, ένα χαρτάκι, θα κλείσει το χαρτομάντιλο ουσιαστικά στα χείλη της, θα το πιέσεις λίγο, να βγάλει την πρώτη στρώση και θα πάω να ξαναβάλω λίγη ακόμα ποσότητα για να κρατήσει λίγο παραπάνω. Τώρα επειδή το πινελοπάκι έχει λίγο σκασμένα χείλη εδώ στις άκρες, θα προσπαθήσω να πάω με λίγο έτσι κονσίλερ γύρω-γύρω για να μην φαίνεται σαν να έχει τρέξει το κραγιόν. Ωστόσο, όπως έχουμε ξαναπεί, καλό είναι να μην βάφετε πάνω από πληγές στο δέρμα. Ωστόσο έτσι ίσα-ίσα λίγη ποσότητα εδώ στα τελειώματα. Και θα βάλουμε επίσης και ελάχιστο gloss έτσι στο κέντρο των χείλων για να δώσει λίγη παραπάνω λάμψη. Και τέλος θα βάλουμε και λίγο setting spray για να κρατήσει παραπάνω το μακιγιάζ μας. Το συγκεκριμένο είναι το All Nighter από την Urban Decay. Αφού τα κάναμε όλα αυτά, αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω ελάχιστα πιο έτσι ροζ το μάτι. Οπότε θα βάλω λίγο από το ρουζάκι ακόμα. Γύρνα μου. Με αυτόν τον τρόπο το γλυκαίνουμε και όλο το μακιγιάζ.
Αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Εννοείται ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας, τη διάθεσή σας, τα χρώματα που σας αρέσουν και τα σχετικά. Απλά αυτή ήταν η δικιά μου πρόταση για ένα λίγο πιο έτσι ρομαντικό μακιγιάζ. Ανάλογα με την εποχή κιόλας, μπορείτε να βάλετε είτε ψυχρούς τόνους είτε λίγο πιο θερμούς και να παίξετε με ό,τι σας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την Πινελόπη που ήταν το μοντέλο μας για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ που με έκανες νύφη και είσαι το παιδικό μου όνειρο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα like για να ξέρω να σας κάνω κι άλλα τέτοια. Να περνάτε πολύ όμορφα, να προσέχετε πολύ και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά! Θα πάρουμε τώρα ένα mini pencil πινελάκι. Κάνουμε εδώ τη γωνίτσα μας αυτή. Να τις σβήσουμε ακόμα πιο πολύ, γιατί είμαστε τόσο δελικάτες κυρίες, όμορφες, πανέμορφες νερέγγυλες. Χαμογέλασες το μπαίνω στο πνεύμα. Ναι, παίζει κιόλα. Κάνεις εδώ. Κλείσε. Αχ, είσαι σαν μια βαρκύπισσα, μια αιθέρια ύπαρξη. Μπορούμε να σου βγάλουμε τραγούδι αν θέλεις. Βεβαίως. Βεβαίως, άλλο που τη θέλω. Ας τραγούδι, ναι. Πάμε λίγο. Praise me. Δοξάστε με. Τι μοντέλο είσαι εσύ. Από ποιο πρακτορείο σε πήρα. Πού πάρει την καλύτερη. Πού με βρήκες, παιδί μου. Στο Instagram. Πινελόπη και Ελένη Στασιάδη. Έστειλα στα DMs. Γεια σου, κούκλα. Θέλεις να σε βάψω. Το βρίσκω πολύ όμορφη να σε βάψω. Κεράσι μακιγιαζάκι. Μάθε το. Και με έχεις κάνει χαμογέλα μου. Λαλα και χαράψα. Ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το, δεν γίνεται αλλιώς, ακριβώς. Τι κουκλάκι είσαι, φιλαράκι μου, τι όμορφο κοριτσάκι είσαι εσύ.